Γεια σας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώ τις τελευταίες ώρες και μέρες μία διαδικασία παράλογων μονολόγων. Διαδικασία που σε κάποιες στιγμές, δεν σας κρύβω, δοκιμάζει την υπομονή μου. Οι σύντροφοί μου υπουργοί και βουλευτές πασχίζουν να καταγράψουν την προσπάθειά μας τα τελευταία χρόνια για την αποφυγή της ολοκληρωτικής καταστροφής, για τη συγκράτηση του κοινωνικού ιστίου, για την οδυνηρή στοχοπροσήλωση στην έξοδο από τα μνημόνια. Γιατί μόνο έτσι η χώρα, μέσα από τη μεταφορά στην κανονικότητα, θα ανακτήσει το δικαίωμά της για ένα καλύτερο αύριο. Πρέπει να εξηγήσουν ταυτόχρονα τι βρήκαμε, τι κάναμε και πού πάμε. Ακόμη προσπαθούν να θυμίσουν και να θυμίσουμε τους υπαίτιους και τις ευθύνες τους. Έχουμε νομίζω αυτό το δικαίωμα. Αλλά αν αυτό είναι φυσιολογικό για την κυβέρνησή μας, τι είναι φυσιολογικό για την αντιπολίτευση? Νομίζω ότι μία κριτική, όσο σκληρή και να είναι, για τα πεπραγμένα μας και τα εξαγγελόμενα από την κυβέρνηση θα ήταν λογική. Να γίνεται όμως στη βάση των ιδεών, των αξιών, των προγραμμάτων και των πραγματικών γεγονότων. Τέτοιος διάλογος είναι στην ουσία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, τον οποίον όμως δεν επιλέγουν να κάνουν οι μεγάλοι ένοχοι της κρεοκοπίας της χώρας, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ. Μπαίνει λοιπόν στην άκρη η πολιτική ορθότητα και οι ρητορικές αυρότητες, αλλά ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει καλά από ποιους μένει στην άκρη. Κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζεται ένα πρόσωπο σχεδόν απεχθές στην παράδοσή σας. Πολιτικός λόγος που κάποιες φορές ρέπει σε ακροδεξιά ρητορική, πατριδοκαπηλεία, ανευθυνότητα και απροκάλυπτα ψέματα. Το πρόσωπο αυτό εκδηλώνεται ιστορικά κάθε φορά που αμφισβητείται η κυριαρχία η δική σας σε αυτή τη χώρα. Έχετε γαλωθεί δυστυχώς με την ιδέα ότι η χώρα σας ανήκει και μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Να την κυβερνήσετε, να την χρεοκοπήσετε, κάποτε να την προδώσετε και κάποιες φορές να την ευεργετήσετε, αρκεί να σας ανήκει. Ο πολιτικός σας πολιτισμός εξαφανίζεται τη στιγμή που χάνετε την εξουσία. Αντιμάχεστε τυφλά κάθε ενέργεια και θέση που εκφράζεται από την ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να ενδιαφέρεστε για τον αντίκτυπο των απόψεών σας και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Στις επανειλημμένες προκλήσεις να καταθέσετε τις προτάσεις σας, δεν το κάνετε και ο λόγος είναι σαφής. Θέλετε να έχετε τα χέρια, αυτό που λέμε ελεύθερα, για να εφαρμόζετε ό,τι αρμόζει σε κάθε στιγμή. Όταν κυβερνάτε εσείς λοιπόν, η διπλή ονομασία των Σκοπίων είναι η μόνη λύση. Όταν κυβερνούν άλλοι, είναι προδοσία. Όταν η χώρα μάχεται, εσείς είστε με τους απέναντι. Όταν εμείς διαπραγματευόμαστε, μας λέτε ότι απομονώνουμε τη χώρα, την πληγώνουμε. Όταν πετυχαίνουμε, είμαστε ευνοούμενοι των ισχυρών. Τους δώσαμε 100 για να μας δώσουν ένα. Όταν διορθώνουμε αδικίες, παροχολογούμε. Όταν παίρνουμε αυστηρά μέτρα, εκτελούμε μνημόνια. Όταν οι πρόσφυγες παλεύουν για τη ζωή τους, εσείς επικροτείτε μεθόδους αποτροπής. Όταν οι συντάξεις κόβονται, φταίει η κυβέρνηση. Όταν δεν κόβονται, μιλάτε για δημοσιονομικό εκτροχιασμό και άνομες συνολογές.
και άνομες συναλλαγές. Εξιδίων ίσως κρίνεται τα λότερα. Και ουκ έστειν αριθμός πολλών παραδειγμάτων της ελεύθερης, της ευτελούς πολιτικής σας. Και βεβαίως, όπως μας λέτε, εμείς θα κάνουμε όλα αυτά για την καρέκλα. Ενώ εσείς που ζητάτε εκλογές από την πρώτη μέρα, από την πρώτη ώρα, όχι μέρα, δικαίως την αποζητάτε, διότι είναι δική σας, σας ανήκει η χώρα. Μιλάτε και μιλάμε για ταξική μεροληψία. Την ανέφερε μάλιστα ο κύριος Κουμουτσάκος. Είδε γνωρίζετε τη σημασία της ή παραφράζετε για να μας κατηγορήσετε για διχασμό. Κυρίες και κύριοι, η δίκαιη ανάπτυξη που αναδιανέμει τα εισοδήματα, η προσπάθεια κοινωνικών παροχών για τους αδύναμους, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, η αξιοπρεπή μισθή, η νομική βοήθεια στα χαμηλά εισοδήματα που προτείνεται και από τον κύριο Σαρίδη, περιέχονται όλα στην ταξική μεροληψία. Ας μιλήσουμε λοιπόν καθαρά. Είστε αντίθετοι με αυτή την πολιτική και μην την ονομάζετε διχασμό. Δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε καθαρά να πούμε την άποψή μας. Και εσείς, κύριοι της του Κινάλ, όπως λέτε, ναι, η εξουσία φθείρει και διαφθείρει αυτούς που μπορεί όμως. Και εσείς έχετε πολλά παραδείγματα. Δυστυχώς, ασπαστήκατε την απέχθεια της δεξιάς για ό,τι λαϊκό. Απεμπολίσατε κάθε δεσμό με τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, κάθε ανάγκη κοινωνικού κράτους. Αλλά πόση συνενοχή πια που ούτε τα προσήματα έστω μιας αδύναμης σοσιαλδημοκρατίας δεν κρατάτε. Ενώ στην Ευρώπη ο κίνδυνος της ακροδεξιάς και του νεοναζισμού είναι ορατός, επιδιώκεται οι προοδευτικές, σοσιαλδημοκρατικές και οικολογικές αριστερές δυνάμεις να συσπηρωθούν και να αποτρέψουν αυτό το θανάσιμο για τη δημοκρατία κίνδυνο, το κίνδυνο δηλαδή του φασισμού και του νεοναζισμού, εσείς στην Ελλάδα επιμένετε αιμονικά στη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σκεφτόσαστε μήπως αυτή η θέση οδηγεί ακραίους κύκλους να υιοθετούν ακόμα και το πιο αντιδραστικό σύνθημα που ακούστηκε πρόσφατα, προχτές νομίζω, ότι δεν αρκεί να εξαφανίσουμε μόνο πολιτικά το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να εξαφανίσουμε και τον ιδεολογικό του λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρω ότι ποντάρετε αμφότεροι στην κοντή μνήμη του Έλληνα που έχει πολλά και σε επιβεβαιωθεί. Δεν μας μένει παρά να θυμίζουμε στον ελληνικό λαό την αλήθεια. Αυτά μου τα λόγια, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα απευθύνω σε εσάς, γιατί εσείς ποτέ δεν ζήσατε με τον απλό λαό, με τη νεολαία που σκέπτεται, προβληματίζεται και αναζητά, με τους εργαζόμενους που το μεροκάματό τους ήταν σκληρό και πολλές φορές πικρό. Δεν υπήρξατε ποτέ άνεργοι, γιατί σας έδιωχαν είτε γιατί δεν βρίσκατε δουλειά. Ούτε υπήρξατε συνταξιούχοι που δεν μπορούσατε να ζήσετε αξιοπρεπώς. Θέλω να τα ακούσει ο ελληνικός λαός, που στη συντριπτική του πλειοψηφία ανήκει σε αυτούς που ανέφερα και να θυμίσω αλήθειες. Ποιος τον έφερε στον κρεμό? Δεν πρέπει να το έχουν ξεχάσει. Πότε έχασε τη δουλειά του? Το ξέρετε ότι την πρώτη πενταετία έφτασε στο 28% η ανεργία. Ποιος πετσόκοψε μισθούς και συντάξεις η πρώτη πενταετία, η δική σας πενταετία? Γιατί πρέπει να το λέμε ότι εσείς γκρεμίσατε ενώ εμείς χτίζουμε? Και είναι γνωστό σε όλους ότι το γκρέμισμα κρατάει μια ώρα ενώ το χτίσιμο θέλει 1, 2, 3 χρόνια. Αυτή την τόσο απλή αλήθεια
θέλετε να κουκουλώσετε με το εφεύρημα του διχασμού. Διχάζουμε όταν λέμε την πραγματικότητα, ενώ εσείς είσαστε η επιτομή του ενωτικού λόγου. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει έτσι κι αλλιώς και για το πρωτοπατορικό αμάρτημα. Χθες και για την επίθεση στο ΣΚΑΙ. Εδώ θέλω να σταθώ για ένα λεπτό, διότι είναι γνωστό, τουλάχιστον από εμένα, ότι καταδικάζω αυτή την αποτρόπαια πράξη, εγκληματική πράξη εναντίον των εργαζομένων στο ΣΚΑΙ. Αλλά όπως γνωρίζετε, επειδή είμαι παθών, δύο φορές, δυόμιση, μου έχουν κάψει το σπίτι οι αντίστοιχοι, οι ίδιοι, και άλλες 10 φορές μου έχουν επιτεθεί, γνωρίζετε πολύ καλά ότι εγώ δεν το έκανα θέμα έτσι, όπως έχετε κάνει εσείς το θέμα του ΣΚΑΙ. Θεωρώ δηλαδή ότι είμαστε δύο ξεχωριστοί κόσμοι. Ο πολιτικός πολιτισμός από εδώ, η προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης από εδώ. Ο κόσμος θα κρίνει. Σας νομίζουμε, ποτέ δεν σας ενδιέφερε ο διχασμός του λαού. Το αντίθετο, τον τρέφατε, τον τρέφετε και σας τρέφει. Για κάποιους από εσάς, άλλωστε υπήρξε και εξαιρετικά και δοφόρος. Δεν μιλάω για αυτούς που είναι εδώ σήμερα. Πάντως όχι για την ελληνική αριστερά που τον πλήρωσε με το αίμα της. Αλλά, φίλες και φίλοι, κύριοι συνάδελφοι, προχτές, η κυβέρνησή μας φέρνει στη χώρα τον πρώτο προϋπολογισμό μετά τη μεγάλη περιπέτεια. Τον πρώτον από αυτούς που ακολούθησαν τον αντίθετο δρόμο. Δηλαδή, δεν ήρθε από τις Βρυξέλλες, αλλά έφυγε από την Αθήνα και πήγε στις Βρυξέλλες και γύρισε χωρίς ούτε μία διόρθωση, ούτε μία τελεία, ούτε ένα κόμμα. Ένα προϋπολογισμό που γίνεται πια συνείδηση ότι τα οικονομικά της χώρας μας έχουν μπει σε μια ρότα, είναι πλέον αξιόπιστα, αποπνέουν εμπιστοσύνη και δεν αμφισβητούνται ούτε εντός ούτε εκτός συνόρων. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και εσείς, ο προϋπολογισμός του 2019 δεν έχει δημοσιονομικούς περιορισμούς, όπως διέτειναν οι κινδυνολόγοι της Μίζωνος και της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης όλο τον προηγούμενο καιρό. Και μάλιστα, μία παρέμβαση που άκουσα του κυρίου Βρούτση σήμερα, σκεφτόμουν ότι αν τα νούμερα τα οποία ανέφερε, έτσι, ήταν γνωστά και νομίζω ότι δεν μπορεί να μην ήταν γνωστά σε αυτούς που ενέκριναν την τελευταία αξιολόγηση και βγήκε χώρα από το μνημόνιο, έτσι, δεν θα είχε γίνει. Νομίζω λοιπόν ότι καλύτερα είναι να δείτε ξανά τα νούμερα τα οποία αναφέρεται εδώ, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχουν εντονότατα σφάλματα αυτά τα νούμερα. Ο δικός μας προϋπολογισμός δίνει, δεν παίρνει. Γιατί σήμερα μπορούμε να δώσουμε. Γι' αυτό μειώνουμε σταδιακά το φόρο εισοδήματος των νομικών προσώπων από 29 σε 25. Μειώνουμε τον έμφυ ανακουφίζοντας τα χαμηλά και τα μεσαία οικονομικά στρώματα. Πετύχαμε τη μη καταβολή τέλους επιτιδεύματος για αγρότες, μέλη αγροτικών συνεταιρισμών για φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας. Μειώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών,
των αυτοαπασχολούμενων και αγροτών. Επιδετούμε το 50% των εργοδοτικών εισφορών για νέους έως 25 ετών. Μειώνουμε τη φορολογία διανεμόμενων κερδών, καταργούμε το μέτρο περικοπής προσωπικής διαφοράς κύριων και επικουρικών συντάξεων και προσλαμβάνουμε 4.500 εκπαιδευτικούς στην ειδική αγωγή. Προγραμματίζουμε 15.000 προλήψεις σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για την επόμενη τριετία. Ο στόχος μας για την πρώτη κατοικία δανειοληπτών, ανεξάρτητα από τη μορφή της δανειοδότησης, αλλά και της εγγύησης, περιλαμβανομένης μέχρι 250.000 ευρώ αντικειμενικής αξίας κατά το χρόνο απόκτησης και 350.000 ευρώ συνολική περιουσία και οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000 ευρώ, είναι να προστατευτεί. Και νομίζουμε ότι θα το πετύχουμε για την προστασία αυτής της κατοικίας. Επεξεργαζόμαστε ένα σύστημα που θα προβλέπει γρήγορες διαδικασίες με προσαρμογή δόσεων στις πραγματικές αξίες και αποτελεσματικό με συμμετοχή του κράτους που θα δώσει ανάσα στις τράπεζες από κόκκινα δάνεια που θα καθησυχάσει τους δανειολήπτες αφού θα τηρήσουν τη μειωμένη δόση και θα εξασφαλίσει έσοδα στο τραπεζικό σύστημα ώστε να παίξει τον πραγματικό ρόλο, δηλαδή της ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω για την προσπάθεια η οποία γίνεται από όλους μας και να κατανοήσω δυστυχώς την διαφορετική άποψη η οποία μπορεί να υπάρχει. Αυτό όμως που θα ήθελα να τονίσω είναι να εκφράζεται με έναν ιδιαίτερο πολιτικό πολιτισμό, διότι μόνο έτσι μπορεί η δημοκρατία να κερδίσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Λοβέρδο, θέλετε κάτι?